Oh, no. γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος Η Αγία μας Εκκλησία μέσα στον κύκλο των εβδομάδων του ενιαυτού καθιέρωσε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα ως σταθμό μεγίστου πνευματικού ανεφοδιασμού και πλουσίας ψυχικής οικοδομής των πιστών της. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο μας παρουσιάζει τα Άγια και Φρικτά και Σωτήρια Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μόνη Ιησού Χριστού, καθώς και την τριήμερη Ανάστασή Του. Όλη η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς είναι μία αναβίωση των παθών του Χριστού. Μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα υπάρχουν όλα αυτά τα θεία και υπερφυή και μέγιστα γεγονότα. Η Εκκλησία όμως δεν αρκείται στα πάθη του Κυρίου μόνο, αλλά ζητά να μας δώσει και την προπαρασκευή την πρέπουσα προετοιμασία, ώστε άξιοι, ευλαβείς και πιστοί προσκυνητές του Κυρίου να μετάσχουμε κι εμείς αξίως στα άχραντα πάθη Του. Μέσω των Ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος δημιουργείται μία ατμόσφαιρα βαθιάς εξάρσεως και κατανήξεως πολλής, ώστε η ψυχή του πιστού που βιώνει αυτές τις ακολουθίες να ζήσει το πάθος του Κυρίου να συμπορευθεί και να συσταυρωθεί με τον Χριστό και να μεθέξει των παθημάτων Του. Τα τελούμενα θεία και υπερφυή γεγονότα κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα είναι πρώτον τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, μνήαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταρασθήσεις και ξηρανθήσεις σικής. Τη Μεγάλη Δευτέρα εορτάζουμε την ανάμνηση του Μακαρίου Ιωσήφ του ενδεκάτου Ιού του Ιακώβ. Πάγκαλος σημαίνει πολύ όμορφος. Και ο Ιωσήφ ήταν όμορφος και σωματικά αλλά κυρίως ψυχικά. Τον Ιωσήφ τον πούλησαν ως σκλάβο στην Αίγυπτο τα αδέρφια του, αλλά όμως με τη χάρη του Θεού και κυρίως λόγω της ταπεινώσεώς του, ανεδείχθη Κύριος πάσης γης Αιγύπτου. Επίσης τη Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία μας ποιεί μηνία της καταραστήσεις και ξηρανθήσεις σικής υπό του Κυρίου. Την σικιά αυτή την οποία την καταράστηκε ο Χριστός, διότι δεν βρήκε τίποτε σε αυτήν, παρά μόνο φύλλα, δεν βρήκε καρπούς. Όταν την καταράστηκε ο Χριστός ξεράθηκε. Η σικιά συμβολίζει την συναγωγή των Ιουδαίων, που ήρθε ο Χριστός στην γη, και την βρήκε χωρίς πνευματικούς καρπούς. Δεύτερον, τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη, της των δέκα παρθένων παραβολής της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνήαν ποιούμεθα. Τη Μεγάλη Τρίτη θυμόμαστε την παραβολή των δέκα παρθένων που είπε ο Χριστός και μας τονίζει την εγρήγορση που πρέπει να έχουμε. Και πάντοτε πρέπει στα αγγεία μας να έχουμε έλαιο, να είναι έτοιμα για να μην καταταγούμε και εμείς με τις πέντε μωρές παρθένες που δεν είχαν έλαιο στα αγγεία τους. Και το έλαιο αυτό είναι οι καλές πράξεις και η ορθή πίστη, η ορθόδοξη πίστη. Και μας τονίζει την εγρήγορση που πρέπει να έχουμε. Γρηγορείτε να έχετε πνευματική εγρήγορση διότι δεν γνωρίζετε την ημέρα αλλά ούτε και την ώρα όπου πρόκειται να έρθει ο Υιός του Θεού να κρίνει τον κόσμο κατά την Δευτέρα Παρουσία. Τρίτον, τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αλυψάσης των Κύριων Μύρο, πόρνης γυναικός, μνήαν ποιήσθε οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονεν. Την Μεγάλη Τετάρτη δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν να θυμόμαστε την πόρνη αυτή γυναίκα που μετενόησε και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Σωτήρα άλυψε τα πόδια του με το μύρο. Τέταρτον, τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες, αλληλοδιαδόχως έκτε των θείων Αποστόλων και των Ιερών Ευαγγελίων, παραδεδόκα συνημήν τέσσαρα την αεορτάζην, τον ιερόν νυπτήρα, των μυστικών δείπνων, δηλαδή την παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων, την υπερφιά προσευχήν και την προδοσία αυτήν. Την Μεγάλη Πέμπτη, οι Θεότατοι Πατέρες, βασιζόμενοι στους Αγίους Αποστόλους και στο Ιερό Ευαγγέλιο, όρισαν να εορτάζουμε τέσσερα γεγονότα τον ιερό Νυπτήρα, όπου ο Χριστός ένυψε του πόδα των μαθητών, τον μυστικό δείπνο, δηλαδή την παράδοση του μυστηρίου των μυστηρίων της θεία Ευχαριστίας, την υπερφυά προσευχή στον κήπο τις Γευσιμανή και την προδοσία του Ιούδα. Πέμπτον, τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και Φρικτά Πάθη, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Σιμών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλοτας, την πορφυράν χλένα, των κάλαμων, των σπόγγων, το όξος, του ύλου, την λόγχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων. Άδι ημάς εκών κατεδέξατο, έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν. Την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή θυμόμαστε τα Άγια και Σωτήρια και Φρικτά Πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και όχι απλά θυμόμαστε αλλά καλούμαστε να αναβιώσουμε τους εμπτισμούς που δέχθηκε ο Χριστός, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τις ύβρις, τους γέλωτε την κόκκινη χλαμίδα, τον κάλαμο, τον αγκάνθινο στέφανο, το όξος που τον πότισαν πάνω στο σταυρό, τα καρφιά, την λόγχη και κυρίως τον θάνατον δια του σταυρού. Και με όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια και κυρίως με τη σταύρωση και την Ανάσταση, ο Χριστός μας έσωσε από την φθορά του θανάτου και μας οδήγησε στην αιώνια ζωή. Και το Πάσχα ημών είναι το πέρασμα από τα δεσμά του θανάτου προς την αληθινή ζωή, την ελευθερία την οποία χαρίζει ο Χριστός. Το πέρασμα από τον θάνατο στην αιώνια ζωή. Επίσης εορτάζουμε και την σωτήριο ομολογία του εκδεξιών ληστού. «Μνήσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία Σου». Έκτον, το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο την θεόσομον ταφήν του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και την Ισάδου κάθοδον εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν προς αιωνίαν ζωήν μεταβέβηκε. Και έβδομον, τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και τώρα θα τα δούμε αναλυτικά. Κυριακή των Βαΐων Η Κυριακή των Βαΐων είναι το κατόφλι των παθών του Κυρίου. Κλείνει την δημόσια δράση του με μία ταπεινή, ταπεινοτάτη από μέρους του, θριαμβευτική όμως είσοδο στα Ιεροσόλυμα, με την οποία πρόκειται ο Χριστός να σταματήσει όλη την επίγεια πορεία του, με το πάθος και με την θυσία του δια του Σταυρού θα έλεγε κανείς ότι αυτό θα ήταν αδύνατον, αδύνατον και να το φανταστεί κάποιος. Έπειτα από τέτοιες εκδηλώσεις, έπειτα από τα βαΐα και τους κλάδους, τους αλαλαγμούς και τους θεριάμβους, έπειτα από τα μυριόστομα του ενθουσιόντος λαού οσανά, ανά, ποιος θα τολμούσε να επιβουλευθεί την ζωή του Χριστού, άγρυπνος ο λαός του παραστέκει, παλαϊκό φρούριο τον περιβάλλει, πρέπει να είναι μωρός και άφρον ο εχθρός που θα ζητήσει να ακουμπήσει έστω τον Ιησού. Από μέρους του λαού λοιπόν πλήρης προστασία και ασφάλεια προς τον Χριστό. Από μέρους του λαού ίσως να υπάρχει ασφάλεια και προστασία, αλλά από μέρους του Χριστού θα δεχθεί ο Χριστός την προστασία του λαού. Κι όμως στην ουσία ο Χριστός δεν είχε την στήριξη του λαού διότι ύστερα από πέντε μέρες αυτοί που σήμερα φώναζαν ως θα φωνάξουν την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή Άρων Άρων σταύρωσον αυτόν. Δεν είναι αυτός ο βασιλέας μας, αλλά ο Κέσαρας. Δεν τον θέλουμε διότι δεν μας ικανοποιεί τα άνομα θελήματα. Θέλουμε τον Κέσαρα για να μας δίνει άρτο και θεάματα. Δεν θέλουμε τον Χριστό διότι ο Χριστός μας ομιλεί για μαρτύριο και εμείς θέλουμε τα χρήματα και τις απολαύσεις της αμαρτίας που προσφέρει ο Κέσαρας. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Έτσι αρχίζει το πρώτο τροπάριο των ένων της Μεγάλης Δευτέρας. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος δια την ημών σωτηρίαν. Έτσι γίνεται η απόλυση των ακολουθιών των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος. Εκούσιο λοιπόν το πάθος, εκούσιος ο θάνατος, εκούσια η θυσία, εκούσια η σφαγή. Και ο Χριστός μας την ώρα της θυσίας δοκίμασε μία συγκλονιστική ταραχή στην ψυχή του. Γι' αυτό και έλεγε «Νην η ψυχή μου τετάρακτε» και τι είπε «Πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης» καθώς και στον κήπο της Γευσημανή, την ώρα της φρικτής αγωνίας, τότε ήρξα το λυπής θέ και αδημονήν και έλεγε «Περίλυπος εστίν ψυχή μου έως θανάτου, πάτερ μου ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' μου το ποτήριον τούτο». Τούτο δε για να εκδηλωθεί η φρίκη του αδίκου και σκληρού θανάτου σε μία Παναγία ψυχή. Αλλά ευθύ αμέσω ακολουθεί η η πλήρης και τελεία εις τον πατέρα υπακοή. Αλλά δια το ήλθον εις την ώραν ταύτην, πλην ου χως εγώ θέλω αλλος σύ. Ούτι εγώ θέλω αλήτη σύ, γεννηθεί το το θέλημά σου. Πάτερ μου όχι ως εγώ θέλω αλλά όπως έχει ορίσει και όπως θέλεις εσύ. Και εδώ έγκυται η μέγιστη, η άπειρη αξία της θυσίας του Κυρίου, Ιστοεκούσιό το το θεληματικό το ολοπρόθυμο πάθος. Πάθος και θυσία του θεανθρώπου που είναι όλο συγκατάθεσης και προσφορά, αγάπη και στοργή. Πόσα δεν μας διδάσκει, πόσα δεν μας εμπνέει, η πρόθυμος αυτή του Κυρίου μας σφαγή. Χριστιανοί, θα τον δούμε καθ' όλην την Αγία αυτή εβδομάδα, εκουσίως πορευόμενον προς το σωτήριον διημάς πάθος. Ας συγκινηθούμε και ας τον δοξάσουμε, ας διδαχθούμε και ας τον ακολουθήσουμε στην πρόθυμη αυτή θυσία του, για κάθε καλό έργο, για την αγάπη κάθε πονεμένου αδελφού μας. Τότε θα είμαι θα γνήσιοι μαθητέ του εσταυρωμένου σωτήρος Χριστού μας». Όλη την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα εορτάζουμε τα πάθη του Σωτήρος μας. Από την πρώτη ημέρα, την Αγία και Μεγάλη Δευτέρα ψάλει η Εκκλησία μας. Τα πάθη τα σεπτά η παρούσα ημέρα ως φώτα σωστικά ανατέλει το κόσμο και των παθών του Κυρίου τα Σαπαρχάς η παρούσα ημέρα λαμπροφορεί. Δεύτεουν φιλέορτη η παντήσομενάς μενάσμαση και μας καλεί έτσι η Αγία μας Εκκλησία στον ένθεο και άξιο εορτασμό των τιμίων του Κυρίου και Θεού παθημάτων μας. Άγιες λοιπόν και μεγάλες ημέρες των Αγίων και μεγάλων παθών του Κυρίου μας. Τα πάθη δεν είναι ένα και δύο. Τα όσα υπέστη ο διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν ενανθρωπή σας, Υιός και Λόγος του Θεού, είναι πολλά. Είναι πολλά και φρικτά και επονίδιστα και οδυνηρά τα πάθη του Χριστού μας. Πάθη οι συκοφαντίες των γραμματέων και φαρισαίων, η διωγμοί, η κατατρεγμή τους, οι επιβουλές τους εναντίον του, πάθος η προδοσία του Ιούδα, η άρνηση του Πέτρου, οι ψευδομαρτυρίες των ψευδομαρτύρων, οι συκοφαντίες και οι ύβρεις, οι βλασφημίες, τα ραπίσματα, οι κολαφισμοί, οι γέλοτες, οι καταδίκη των ανώμων, οι ανακρίσεις στο πρετόριο του Πιλάτου, το φοβερό φραγγέλιο, η χλαμίδα του εμπεγμού, ο ακάνθινος Στέφανος, το ξύδι, η χολή, η εξομοίωση του Χριστού με τους λιστές, η περιφρονητική επιγραφή, η εγκατάληψη των μαθητών του, η εγκατάληψη του ουρανίου πατρός, και τέλος ο βαρύς σταυρός και ο φρικτός θάνατος. Όλα παθήματα φοβερά και αποτρόπαια. Όλα άδικα και βασανιστικά. Όλα τους επονίδιστα. Και πόση, πόση αληθώς οδύνη, πόση θλίψη εδοκίμασε η Παναγία ψυχή του Κυρίου μας. Τι φρικτό πόνο προκαλούσαν στο πανάχραντο σώμα του τα φοβερά χτυπήματα από το Φραγγέλιο και τα τρομερά καρφιά επάνω στο σταυρό και τα φαρμακερά αγκάθια του ακανθίνου στεφάνου και όλα τα υπέμεινε ο Κύριος, ο ανεξίκακος και μακρόθυμος. Όλα τα υπέμεινε καρτερικά για εμάς. Ποιος όμως ήταν ο αίτιος του φρικτού του Χριστού μαρτυρίου, του πάθους και του θανάτου του? Οι Εβραίοι, ο Ιούδας, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, ο πιλάτος, οι στρατιώτες. Αυτοί, ναι και αυτοί. Αλλά αυτοί τώρα γίνονται τα όργανα της καταδίκης και σταυρώσεως του αναμαρτήτου. Οι αίτιοι, οι κυρίω ένοχοι είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Και εγώ και εσύ χριστιανέ μου. Αίτιοι του πάθους της σταυρώσεως και του θανάτου του Χριστού μας. Το βάρος των αμαρτωλών, και την καταδίκη τους δεν ανέλαβε ο Χριστός. Και για χάρη των αμαρτωλών ο Χριστός δεν υπέμεινε το φρικτό πάθος, το μαρτύριο και τον θάνατο. Και εμείς όλοι και εγώ και εσύ αμαρτωλοί είμαστε, ενόχοι και κατάδικοι είμαστε. Ιδού λοιπόν ποιοι είναι οι αίτιοι του πάθους του Κυρίου. Οι Ρωμαίοι φόρτωσαν τον Χριστό με το Σταυρό. Εμείς του φορτώσαμε την ανομία μας. Εμείς του προσφέραμε το πικρό ποτήριο. Εμείς του φορέσαμε τον ακάνθινο στέφανο. Και εμείς τον τρυπήσαμε με τα καρφιά του σταυρού και τον ποτίσαμε με όξος και χολή. Και εξακολουθούμε, αφού μένουμε μαρτωλοί, να τον σταυρώνουμε. Και όξος και χολή να τον ποτίζουμε. Αλλά ας σταματήσουμε, αδελφοί χριστιανοί, μέγα φρικτό και απερίγραπτο πάθος και πάθη και θάνατον για τις αμαρτίες μας υπέστη ο Χριστός. Δεν μας συγκινεί αυτό. Δεν μας διδάσκει, δεν μας εμπνέει την μετάνοια, τον φόβο, την αγάπη. Ας μετανοήσουμε χριστιανοί και ας μείνουμε πάντα πιστοί, εις τον υπερημών παθόντα και αποθανόντα και τα φέντα και αναστάντα εκ νεκρών Κύριων και Θεών μας. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή για τους χριστιανούς είναι μια πένθυμη περίοδο προετοιμάζει τα πάθη του Σωτήρος και γι' αυτό λοιπόν κρατάει πένθος. Θλίβεται ο χριστιανός, νηστεύει, μετανοεί, κατανήσεται, προσεύχεται ταπεινά, δέεται η χριστιανή ψυχή να ευρεθεί άξια των παθών του Κυρίου. Και η Αγία Εκκλησία, πενθώντας κι αυτή και προσευχωμένη ημέρα και νύχτα, προπαρασκευάζει τους πιστούς της στην άξια υποδοχή του Σταυρού και στην πρόθυμη συμμετοχή στα πάθη του Σωτήρος. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή Πενθή και η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς Πενθή προχωρεί, βυθίζεται στο πένθος. Αυτή εξαγγέλει πλέον τα παθήματα του Κυρίου, ανοίγει τον δρόμο του Γολγοθά, εμφανίζει τον Σταυρό, παρουσιάζει επιγόμενων προς το εκούσιον πάθος των νυμφίων της Εκκλησίας. Μεγάλη Δευτέρα, η έφοδος των κακών, αρχιερέων, γραμματέων, φαρισαίων, σαδουκαίων, προσπαγίδευση και εξουδένωση του Κυρίου. Μεγάλη Τρίτη, έντονη η Θεία Διδαχή και πρόσκληση προς μετάνοιαν των αμετανοήτων σταυρωτών, με τις παραβολές των κακών γεωργών, των δέκα παρθένων, των ταλάντων, με την παραβολή της δευτέρας παρουσίας και την μέλουσα κρίση και με το εντονότατο ξύπνημα, γρηγορείτε, ότι ούτι είδατε την ημέραν ουδέ την ώραν ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Μεγάλη Τετάρτη, η συμφωνία της προδοσίας και η απεμπόληση του ατίμητου αντί τριά κονταργυρίων. Η πτώση του μαθητού, ο πόνος του διδασκάλου. Μεγάλη Πέμπτη, ο μυστικός δείπνο: ο ιερός νυπτήρ, η υπερφυής αρχιερατική προσευχή, η αγωνία της γευσημανή, η προδοσία, η σύλληψη, η άρνηση του Πέτρου, η εγκατάληψη των μαθητών, ο εμπεγμός του δικαίου, οι εμπτισμοί, οι γιουχαϊσμοί, τα ραπίσματα, οι κολαφισμοί, η δίκη και η καταδίκη, Πένθος, μέγα τούτο το πένθος. Η εκκλησία γρηγορούσα και κράζουσα, πενθούσα και κλαίουσα μοιή τους πιστούς της στα πάθη του θείου λυτρωτού και η χριστιανική ψυχή πενθώντας και αυτή και με δάκρυα και με νηστεία, προσεύχεται εκτενέστερα και με φόβο Θεού και ατενίζει το φρικτό μυστήριο του σωτηρίου πάθους. Μετέχει ψυχικά και συναισθηματικά στο λυτρωτικό πάθος. Συμπάσχει, συσταυρώνεται, συνθάπτεται με τον πάσχοντα και θανατούμενον νυμφίον της. Συμπονά μέσα στην οδύνη εκείνου, συνθυσιάζεται στην θυσία του συναποθνίσκει στον θάνατο του Θεανθρώπου Σωτήρος της. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς πενθεί, θλίβει, πάσχεται, πονάει. Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή πενθεί, αυτή κυρίως πενθεί, αυτή φέρει το μέγα το βαρύ πένθος. Η Μεγάλη Παρασκευή, η ημέρα του πένθους, του πόνου, των δακρύων, των οδυρμών και των θρήνων. Δεν βλέπετε ο Χριστός επί του Σταυρού, ο αθάνατος νεκρός, ο Κύριος της δόξης εξουθενωμένος, ο προσφυλής Ιησούς σταυρωμένος επάνω στο ξύλο της ατιμίας, δίχως πνοή και δίχως ζωή, νεκρός και γυμνός μέσα στο αίμα και την οδύνη του θανάτου του εγκαταλελειμμένος. Ποιος να μην πονέσει, ποιος να μην πενθήσει, Ποιο να μην κλάψει, την οδυνηράν θανή του, να μην θρηνήσει τον άδικο και άδοξο θάνατό του. Η κτήση όλη στενάζει και συνοδύνει, συμπονάει. Ο ήλιος σκοτίζεται, η γη σύεται εκ θεμελίων, οι πέτρες σχίζονται, το καταπέτασμα του ναού σχίζεται από άνωθεν έως κάτω. Τα πλήθη, χτυπώντας τα στήθη τους, επιστρέφουν από τον Γολγοθά οι μυροφόρε κλαίουν και οι παρθένος μύτηρ επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον των και άμμωμονιών τη: ανακράζει θρυνούσα αγοερός. Μεγάλη Παρασκευή, ο σωτήριος θάνατος και το Μέγα Σάββατο η Θεός και το παν πενθεί, το παν κλαίει και θρυνεί ο ουρανός και η γη και άγγελοι και άνθρωποι Όλοι πενθούν και κλαίουν και θρηνούν, όλοι. Εμείς όμως οι χριστιανοί τι κάνουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Ας τα αφήσουμε λοιπόν όλα και ας τρέξουμε με πόνο ψυχής μπρος στα πόδια του εσταυρωμένου. Ας παρακαλέσουμε το Χριστό μας με πόνο ψυχής, με πολύ μετάνοια, με αγάπη, με συντριβή, με νηστεία και με δέηση, να μας συγχωρήσει τις ανομίες και τις αμαρτίες μας, και να μας αξιώσει να αναστηθούμε και εμείς μαζί Του. Στην ακολουθία του νυμφίου, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, ψάλεται το απολυτίκιο Ιδού ο νυμφίος έρχεται και ψάλεται σε τόνο αργό, βαρύ, πένθυμο και κατανικτικό. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος, όν ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν, όν ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανά το παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, 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 Άγιος ο Θεός ημών, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Όλοι μας το γνωρίζουμε αυτό το τροπάριο και πολλές φορές το λέμε και στις κατηδίαν προσευχές μας. Ας προσέξουμε όμως τα συνθήματα που μας δίνει, να τα προσέξουμε και να τα ακολουθήσουμε. Τα συνθήματα είναι κατάνοιξη, μετάνια, εγρήγορση, προσοχή, ακριβής ετοιμασία για την υποδοχή του νυμφίου Χριστού. Η απόδοση του νοήματος του τροπαρίου είναι η εξής. «Ω νησταλέα και αμαρτωλή ψυχή μου, πρόσεξε! Ιδού ο νυμφίος σου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρχεται ξαφνικά, τα βαθιά μεσάνυχτα, να σε παραλάβει από τον κόσμο αυτό. Λοιπόν, χριστιανέ, περίμενε τον νυμφίον σου και μην αδιαφορείς για την ώρα του θανάτου σου. Έτοιμος, άγρυπνος εις προσευχήν, μετανοημένος για τα αμαρτήματά σου, νυφάλιος και προσεκτικός, γεμάτος έργα αγαθά, περίμενε τον Χριστόν σου. Διότι είναι μακάριος ο δούλος που θα τον έβρει ο νυμφίος έτοιμο να τον περιμένει. Είναι ανάξιος όμως εκείνος που θα το ρίξει έξω από την ραθυμία του και θα τον βρει να μην είναι έτοιμος η ώρα του θανάτου. Πρόσεξε λοιπόν, ο ψυχή μου, μην κυριευθείς από τον ύπνο που φέρνει η αμαρτωλή ζωή και παραδοθείς έτσι στον αιώνιο θάνατο. Θα κλειστείς έξω από την Θεία Βασιλεία όταν κυριευθείς από την ραθυμία και την πνευματική αμέλεια. Ξύπνα και κράξε, κράξε ακατάπαυστα προς τον Θείο Νυμφίον σου. Άγιος είσαι, Άγιος Άγιος Κύριε ο Θεός ημών με τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σε παρακαλούμεν ελέησε και σώσε μας. Το τροπάριο αυτό έχει την προέλευσή του από την παραβολή των δέκα παρθένων, την οποία δίδαξε ο Χριστός και ζητεί να κρατήσει άγρυπνή την προσοχή μας στην ώρα της ελεύσεως του νυμφίου. Η παραβολή των δέκα παρθένων βρίσκεται στο κεφάλαιο 25, Στήχη 1 έως 13 στο Καταμαρθέων Ευαγγέλιο. Αν προσέξουμε την υμνολογία της ημέρας αυτής θα δούμε ότι και πολλά άλλα τροπάρια είναι εμπνευσμένα από την παραβολή αυτή των δέκα παρθένων. Στην παραβολή ο Κύριος παρομοιάζει τον εαυτό του ως νυμφίο που έχει νύμφη την ψυχή και ποθεί να ενωθεί με αυτήν. Βέβαια και στην ζωή αυτή ενώνεται η ψυχή με το Χριστό, αλλά η τέλεια ένωση του νυμφίου Χριστού με την νύμφη ψυχή θα γίνει κατά την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ώρα όμως που έρχεται να την παραλάβει είναι η άγνωστη ώρα του θανάτου. Την ώρα που θα έρθει ο νυμφίος για να παραλάβει την νύμφη είναι η ώρα του θανάτου του καθενός μας. Γνωρίζει άραγε κανείς πότε θα πεθάνει. Όχι. Είναι άγνωστος λοιπόν η ώρα της αφήξεως του νυμφίου για να τον παραλάβει. Αυτό το άγνωστο έκανε τις δέκα παρθένες να νηστάξουν και να κοιμηθούν. Το άγνωστο όμως αυτό έκανε τις πέντε φρόνιμες από αυτές να ετοιμαστούν, να ετοιμάσουν τις λαμπάδες τους, να έχουν λάδι στα λιχνάρια τους, ώστε να μην το ζητούν την τελευταία ώρα. Αυτή είναι η φρονιμάδα των πέντε. Η παραβολή λέει ότι οι πέντε ήσαν φρόνιμοι και οι πέντε ήσαν μωρέ, δηλαδή αφελείς, ανόητες. Φρονιμάδα η ετοιμασία και η αναμονή. Και μορία, ποια είναι η μορία, η ανοησία. Είναι η αδιαφορία, η αφροντισιά, όταν δεν φροντίζουμε την ψυχή μας να είναι έτοιμη. Τις πέντε μορές δεν τις ένιαξε, δεν το πήραν στα σοβαρά ότι θα έλθει ο νυμφίος, και ήλθε ξαφνικά. Νίσταξαν λοιπόν και οι δέκα και κοιμήθηκαν. Αλλά ο νυμφίος τους ήλθεν. Μέσης νυχτός, τα μεσάνυχτα ακριβώς, κραυγή γέγονεν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τα μεσάνυχτα δηλαδή, ακούστηκε μία κραυγή η οποία έλεγε «Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Βγείτε να τον συναντήσετε» και σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, η κραυγή που ακούστηκε που είπε ο Χριστός στην παραβολή, συμβολίζει τις σάλπιγγές των αγγέλων που πριν από την Δευτέρα Παρουσία θα σαλπίσουν για να μας προειδοποιήσουν ότι έρχεται ο Κύριος. Και τότε, πραγματικά αλίμονο σε αυτόν ο οποίος δεν έχει έλεο στη λαμπάδα του. Οι πέντε φρόνιμες παρθένες, οι μυαλωμένες παρθένες, ένιωσαν χαρά και αγαλίαση. Εφρόνιμοι παρθένε εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους. Μπήκαν με τον Χριστό στον γάμο. Σύγχυση και ταραχή, θρήνος και κοπετός στις πέντε μορές παρθένες, δεν ήσαν έτοιμες και κλείστηκαν έξω από τον νυμφώνα του Χριστού. Το συμπέρασμα της παραβολής είναι φανερό. Είναι άγνωστη η ώρα του θανάτου σου, Χριστιανέ άγνωστη η ώρα του θανάτου του καθενός μας. Λοιπόν, ραθυμίαν άποθεν ημών βαλόμεθα και φεδρές τες λαμπάσι το αθανάτον ημφίο Χριστό ύμνης υπαντήσομεν, Όπως ψάλλει η εκκλησία μας, ας πετάξουμε δηλαδή από πάνω μας μακριά την ραθυμία και ας έχουμε έτοιμες, ευτρεπισμένες τις λαμπάδες μας, δηλαδή να έχουμε έλεος τις λαμπάδες να έχουμε πνευματικούς καρπούς και την ορθόδοξη πίστη και έτσι να αξιωθούμε να συναντήσουμε τον Ιμφίο Χριστό. Γρηγορείτε λοιπόν ότι ου κίδατε, δεν γνωρίζετε την ημέρα αλλά ούτε και την ώρα κατά την οποία έρχεται ο Υιός του Θεού, μας παραγγέλει ο Ιμφίος Χριστός μας. Λοιπόν, βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, διότι είναι μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθιμούντα. Πρόσεξε ψυχή μου, μην κοιμάσαι τον ύπνο της αμαρτίας, διότι τότε θα παραδοθείς στον πνευματικό θάνατο και συνεπώς θα κλειστείς έξω από την βασιλεία του Θεού. Είναι μακάριος ο δούλος, τον οποίο όταν θα έρθει ο Κύριος θα τον βρει σε πνευματική εγρήγορση. Απέναντίας είναι ανάξιος ο δούλος που θα τον βρει ο Κύριος σε πνευματική ραθυμία. Ανάνυψον λοιπόν χριστιανέ, πρόσεξε μήπως και σε κυριεύσει ο ύπνος της αμαρτίας. Πρόσεξε μήπως σε απορροφήσει η ματαιότης και η τύρβη του κόσμου και φύγει ο χρόνος της ζωή σου, χωρίς να προσέξεις την ψυχή σου. Πρόσεξε, ξαφνικά θα σου έλθει η ώρα του θανάτου. Πρόσεξε μην βρεθείς ανέτοιμος τότε. Και τι θα πεις, στάσου θάνατε να μετανοήσω, στάσου να εξομολογηθώ, περίμενε να αποκτήσω αρετές και αγιότητα και να ετοιμάσω την ψυχή μου, αλίμονο. Ο θάνατος δεν περιμένει. Ο νυμφίος θα έλθει η θύρα του ελέους θα κλείσει και ο μωρός άνθρωπος που δεν ετοίμασε την ψυχή του, έξω του θείου νυμφώνος θα κλειστεί. Λοιπόν, γρηγορείτε, αυτό για όλη μας τη ζωή και για την ώρα του θανάτου. Αλλά μπροστά μας τώρα η μεγάλη εβδομάς, ο νυμφίος των ψυχών μας, ο Κύριος Ιησούς βαδίζει προς το πάθος. Έρχεται σταυρών καταδέξασθε έρχεται δια του Σταυρού να σώσει τα σύμπαντα. Έρχεται να υποστεί το πάθος, να υποστεί τα πάθη και να σώσει όσους τον πιστέψουν. Και θα τον ατενίσουμε την Μεγάλη Εβδομάδα οι χριστιανοί εμπτυώμενων, κολαφιζόμενων, μαστιγούμενων. Θα τον ατενίσουμε εσταυρωμένο, με χλεβασμούς και αναθέματα και κατάρες. Και με τον ακάνθινο στέφανο στην κεφαλή, να αποθνίσκει εν μέσω δύο κακούργων ληστών. Γιατί στον θάνατο αυτό ο νυμφίος της ψυχής μας, για να σώσει την νύμφη ψυχή μας, για να την αγιάσει, για να την ετοιμάσει για τον νυμφώνα της θεία Βασιλείας. Μεγάλη η αγάπη, ασύγκριτη η θυσία. Εκτιμούμε την αγάπη, συγκινούμαστε από την θυσία ας δεχθούμε την σύσταση και παραγγελία γρηγορείτε. Πάντοτε και τώρα την Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και όλες τις ημέρες του χρόνου. Γρηγορείτε με κατάνοιξη και προσευχή και προσοχή.